Χαίρετε! Τι κάνετε? Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα για τα παιδιά των χωρισμένων γονιών. Εάν ο χωρισμός των γονιών τους ή το γεγονός ότι οι γονείς τους είναι χωρισμένοι, τα κάνει να είναι πιο ευάλωτα σε θέματα ψυχικής υγείας. Αν δηλαδή έχουν περισσότερα ψυχολογικά θέματα τα παιδιά γονιών που έχουν χωρίσει παρά τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν χωρίσει. Μου ζήτησε μια φίλη να κάνω αυτό το vlog, και μου, είπε ότι, μου έγραψε ότι εκτός από την επαγγελματική σου πείρα είναι πολύ ουσιαστική για μένα και η γονεϊκή σου άποψη. Το αγοράκι της κόρης μου η οποία έχει χωρίσει είναι τώρα 7 ετών και εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει να έχει φοβίες ότι θα πάθει κάτι κάποιο από εμά. Δακρύζει και μερικές φορές όλη αυτή η συναισθηματική έκρηξη καταλήγει σε μέτω. Είναι ίσως πολύπλοκο το θέμα, μια και... και μια δική σου προσέγγιση ή συμβουλή θα μας βοηθούσε σημειωτέων ότι οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι πολύ καλές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάσα, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με, με, απασχολεί ιδιαίτερα εδώ και χρόνια. Και θα σας μιλήσω και για την επαγγελματική μου και μέσω της επαγγελματική μου πείρα, αλλά και μέσω της γονεϊκής μου πείρα. Ξεκινάω λέγοντας το ακόλουθο. Τα ψυχολογικά θέματα ή ψυχικές διαταραχές ή ευαισθησίες ή δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα παιδί, κατά κύριο λόγο είναι εγγενή και έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του, με τη γενετική κληρονομιά που φέρνει μαζί του, αλλά και με το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Όταν ήμουν πρωτοετής φοιτήτρια της ψυχολογίας το 1993 στο Αριστοτέλειο, στο μάθημα της εξελιχτικής ψυχολογίας 1, είχα εισαχθεί για πρώτη φορά σε αυτό το, το αιώνιο debate, τον αιώνιο διάλογο για το αν είναι η φύση που παίζει περισσότερο ρόλο στη δημιουργία της, του χαρακτήρα, της προσωπικότητας και της ψυχικής ή όχι ψυχικής υγείας ενός ανθρώπου, είναι το περιβάλλον. Nature versus nurture. Περιβάλλον ή α, φύση. Θυμάμαι από τότε, πριν 27 χρόνια ότι είχαμε καταλήξει στο ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι ένας συνδυασμός και των δύο και στην κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά τα ποσοστά έχω τη γνώμη ως ψυχολόγος αλλά και ως μητέρα ως μητέρα που έχω πολύ περιορισμένη πείρα επειδή δύο παιδιά έχω γεννήσει και έχω μεγαλώσει δεν έχω γεννήσει 10, δεν έχω γεννήσει 15 δύο μόνο έχω την γνώμη ότι το κάθε παιδί γεννιέται με τη δική του γενετική κληρονομιά. Κάποια παιδιά γεννιούνται με ιδιαίτερες ευαισθησίες ή προδιαθέσεις για κάποιες ψυχικές διαταραχές και, και κάποια άλλα με περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα ή αλλιώς resilience ή με ένα χαρακτήρα πιο ευνοϊκό για να μπορέσουν να είναι λειτουργικά στη ζωή τους. Το διαζύγιο επηρεάζει την ψυχική υγεία και ισορροπία ενός παιδιού. Ναι. Ο γάμος των γονέων επηρεάζει τη ψυχική υγεία και η ισορροπία ενός παιδιού. Ναι και πάλι ναι. Έχω δουλέψει 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος, αλλά και τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν έχω το γραφείο, έρχονται στα χέρια μου χιλιάδες κυριολεκτικά επιστολές από ανθρώπους που μου γράφουν την ιστορία της ζωής τους. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το διαζύγιο ενός γονέων έχει προκαλέσει βαθιά ψυχικά τραύματα σε ένα παιδί είναι περισσότερες από τις περιπτώσεις στις οποίες ένας μη υγιής γάμος, ένας γάμος συγκρουσιακός ή ένας γάμος νεκρός ή ένας γάμος αποξινωμένος έχει προκαλέσει αντίστοιχα ή και ακόμη σοβαρότερα τραύματα στα παιδιά. Δεν είμαι υπέρ του διαζυγίου, δεν είμαι εναντίον του διαζυγίου. Δεν είμαι υπέρ του γάμου, δεν είμαι εναντίον του γάμου. Τι θέλω να πω. Ο γάμος είναι μία κοινωνική μονάδα, είναι ένας τρόπος με τον οποίο τις τελευταίες εκατονταετίες έχουμε μάθει να δομούμε την κοινωνία μας, ο οποίος ως θεσμός έχει αρκετά καλά στοιχεία. Τη συναισθηματική ασφάλεια, τη σταθερότητα που δίνεται σε ένα παιδί, ε, την επαφή με τις ρίζες του κλπ. κλπ. Όμως ο γάμος ο οποίο περνάει κρίση στην εποχή μα, αλλά και από την αρχή τη δημιουργία του δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο, είναι και μια μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, αν ένα παιδί γεννηθεί μέσα σε ένα γάμο δύο γονέων, οι οποίοι δεν τα πάνε καλά μεταξύ του, οι οποίοι δεν έχουν υγιή σχέση, οι οποίοι δεν έχουν υγιή σχέση ο ένα με τον εαυτό του, και το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που διδάσκεται την αγάπη σαν κάτι αρρωστημένο, όπω είναι η σχέση των γονέων του αυτό μπορεί να αποβεί πολύ τραυματικό για ένα παιδί. Γιατί ο μικρόκοσμος του παιδιού είναι ο χώρος του σπιτιού του. Αυτά που μαθαίνουμε στο σπίτι μας τα παιδιά μας, έχουν μεγαλύτερη επίδραση πάνω τους από οτιδήποτε άλλο τους λέμε με το στόμα μας. Το παράδειγμά μας είναι καθοριστικό στη διδασκαλία των παιδιών μα για να ζήσουν μια υγιή ζωή ή όχι. Εδώ πρέπει να διαχωρίσω ότι ναι, υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία γεννιούνται με κάποιε γενετικέ προδιαθέσει για κάποιε ψυχικέ διαταραχέ. Δηλαδή, κάποια παιδιά έχουν μια τάση προ τι φοβίε. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μια τάση προ κατάθλιψη. Κάποια άλλα παιδιά μπορεί να φέρουν μαζί του κάποια γονίδια, τα οποία στο μέλλον να αναπτύξουν κάποιε σοβαρέ διαταραχέ, όπω μια ψυχοτική διαταραχή, όπω μια διαταραχή προσωπικότητα. Οι σοβαρέ ψυχικέ διαταραχέ είναι ω επιτοπλίστων κληρονομική προέλευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι οι γονεί και να το καταλάβουμε και όλα τα μέλη τη κοινωνία, οι οποίοι σπέβδουμε να πούμε Α! Η Μαρία είναι παιδί χωρισμένο γονέων. Και επειδή είναι παιδί χωρισμένο γονέων, σημαίνει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και σημαίνει η Μαρία, παράδειγμα λέω τώρα, δεν θα μπορέσει να φτιάξει μια δική τη οικογένεια να θελήσει. Δεν θα μπορέσει να είναι μια καλή σύζυγος ή μια καλή μητέρα, επειδή η ίδια προέρχεται από ένα προβληματικό περιβάλλον. Μπορώ να σου πω όμω ότι η Μαρία και η κάθε Μαρία, η οποία έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονεί τη αποφάσισαν να δώσουν τέλο σε ένα γάμο που προφανώ δεν ήταν λειτουργικό και τουλάχιστον ο ένα από του δύο γονεί, αν όχι και οι δύο, έχουν προσπαθήσει να βρουν τον εαυτό του και να ζουν μια ψυχολογικά ισορροπημένη και υγιή ζωή, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη υποψήφια η Μαρία για μητέρα, σύζυγο ή άνθρωπο με τον οποίο να ζήσει τη ζωή σου Παρά η Γεωργία, για παράδειγμα, πάλι λέω ένα τυχαίο όνομα, η οποία έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι που οι γονεί τη δεν αγαπιούνται, που οι γονεί τη μισά ο ένα τον άλλον, έχουν παντρευτεί ίσω από προξενιό, ή παντρεύτηκαν από έρωτα και μετά αυτό ο έρωτα του πέρασε, του χάλασε, του τελείωσε, που ένα απατάει τον άλλον, που ίσω ο ένα γονέα εξασκεί ψυχική ή σωματική βία προ τον άλλον, και η Μαρία έχει μάθει, την... η Γεωργία έχει μάθει την αποξένωση, έχει μάθει την ψύχρα, έχει μάθει την καχυποψία, έχει μάθει τα αρνητικά συναισθήματα ως ένα τρόπο συνύπαρξης. Προσέχετε, προσέχετε από τις ταμπέλες που βάζετε, που βάζουμε, ας προσέχουμε από τις ταμπέλες που βάζουμε σε αυτούς και αλλήλους. Για το παιδάκι, το εγγονάκι της κυρίας που έκανε το ερώτημα. Η ηλικία των 7 ετών είναι μια ηλικία στην οποία θα έπρεπε ίσω να συζητήσουμε και με τη Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι μεταξύ άλλων και εξελιχτική ψυχολόγο. Νομίζω το είχαμε συζητήσει σε κάποιο παλιότερο βίντεο. Υπάρχει playlist με όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει με τη Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου. Ψάξτε σε εκείνο το playlist. Που μα είχε μιλήσει για τι φοβίε, οι οποίε είναι φυσικέ σε αυτή την περίοδο. Σε αυτή την ηλικία των 7 ετών είναι αναμενόμενο κάποια παιδιά να έχουν έντονε φοβίε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εγγονάκι σας το έχει πάθει από το διαζύγιο των γονέων του. Και από τη στιγμή που το λέτε ότι οι σχέσεις, οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι πολύ καλές, αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ μικρότερη πιθανότητα να έχει πυροδοτήσει τη φοβία του παιδιού το διαζύγιο των γονέων του, παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτές τις μέρες που ζούμε το δοξασμένο 2020, με την πανδημία του κορονοϊού, ακούω συχνά από φίλες μου και από γυναίκες που γνωρίζω τα παιδιά τους, σε παιδική ηλικία, σε προεφηβική ηλικία, σε εφηβική ηλικία, παρουσιάζουν πολλά άγχη και φοβίες σε σχέση με τη ζωή των παππούδων του, των γονιών τους, επηρεασμένα από τις συζητήσεις και που ακούνε στην τηλεόραση, στην pop κουλτούρα γενικότερα, από όλα αυτά που λέγονται για το ότι τα παιδιά Μπορεί άθελά του να μεταδώσουν τον κορονοϊό σε μεγαλύτερου ανθρώπου, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε, και αυτοί οι μεγαλύτεροι άνθρωποι μπορεί να ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε, όπω οι γονεί του ή οι παππούδε του, να πεθάνουν από τον κορονοϊό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή την περίοδο αρκετά παιδιά και προεφηβική και εφηβική ηλικία παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα φοβιών ή ίσω και δεν μπορώ να κάνω διάγνωση τώρα στα παιδιά γενικότερα και που δεν τα έχω δει, αλλά κάποιες έτσι σκέψεις πολύ φοβιστικές ότι αν εγώ δεν προσέχω και αν εγώ δεν βάζω τη μάσκα μου και αν εγώ δεν κάνω καλή, ε, καλή καθαριότητα στα χέρια μου κτλ. Υπάρχει κίνδυνος να πάρω τον κορονοϊό, να το δώσω στη γιαγιά, να το δώσω στον παππού, να το δώσω στη μαμά, να το δώσω στον μπαμπά και επειδή η γιαγιά και ο παππούς είναι μεγάλοι ή ο μαμά και ο μπαμπάς έχουν κάποια χρόνια πάθηση μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτία. Α μην δαιμονοποιούμε το διαζύγιο. Α μην το δαιμονοποιούμε. Όπω δεν είναι και καλή ιδέα να δαιμονοποιούμε το γάμο. Ο κάθε άνθρωπο με αυτά που έχει στα χέρια του πορεύεται στη ζωή του. Ο εγγονό σου αυτή τη στιγμή έχει δύο γονεί, οι οποίοι έχουν χωρίσει μεταξύ του και για να χωρίσει η κόρη σου από τον πατέρα του παιδιού του, να χωρίσει κόρη σου με τον πατέρα του παιδιού τη, για να χωρίσει αυτό το ζευγάρι, είχαν λόγου για να χωρίσουν δεν χωρίζει κανείς για ψηλουπίδημα, ειδικά αν υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Δεν είναι εύκολο πράγμα το διαζύγιο. Υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση πως οι άνθρωποι χωρίζουν εύκολα. Εγώ θέλω να σας πω, ως ψυχολόγος και ως γυναίκα 45 ετών που έχει εδώ και 23 χρόνια απασχολούμε καθημερινά με περιπτώσει διαζυγίων, ότι αυτό που παρατηρώνει είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να χωρίσουν και όχι το αντίθετο, ότι χωρίζουν εύκολα. Για να χωρίσει ένα ζευγάρι σημαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι καλύτερα και για το ίδιο αλλά και για τα παιδιά αν υπάρχουν να τελειώσει αυτός ο γάμος παρά να συνεχίζει να εφίσταται με όλες τις αρνητικές επιδράσεις που έχει ένας γάμος που δεν είναι υγιής στα μέλη της οικογένειας και στους ίδιους τους γονείς και στα παιδιά. Ένα διαζύγιο μπορεί να έχει ταλαιπωρία ψυχική, σίγουρα έχει ταλαιπωρία ψυχική για όλους και ιδιαιτέρως για τους γονείς που το βιώνουν, για τη γυναίκα και τον άνδρα που χωρίζουν, και λιγότερο για τα παιδιά, γιατί από εμά εξαρτάται αν τα παιδιά μας θα επηρεαστούν από το διαζύγιο. Δηλαδή, αν και οι δύο οι γονείς χειριστούν με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με οριμότητα την απόφαση του διαζυγίου τους και δεν επιβαρύνουν ψυχοσυναισθηματικά τα παιδιά τους με το να τα καλούν να αγωνιοποιούνται και να πρέπει το παιδί να παρηγορήσει τη μαμά που τη χώρισε ο μπαμπάς ή να παρηγορήσει τον μπαμπά που, τη χώρι, που το χώρισε η μαμά, Εάν γίνει αυτό το πράγμα, τότε τα παιδιά θα επηρεαστούν πολύ λιγότερο από ότι οι μεγάλοι. Όμω, όπω πολύ σοφά έχουμε, έχει πει και η Παρασκευή τη Βελέκη σε ένα σχόλιο που ήταν σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο, λέει καλύτερα ένα τέλο με πόνο παρά ένα πόνο, παρά ένα πόνο δίχω τέλο. Νομίζω λοιπόν, λοιπόν, το είχα πει και εγώ παλιά σε κάποιο βίντεο αυτό. Δηλαδή, ένα γάμο που δεν είναι υγιή είναι ένα πόνο που δεν τελειώνει. Δηλαδή, τα παιδιά βιώνουν καθημερινά εκείνη την αρνητική συνθήκη. Ένα, ένα, ένας, ένας πόνος με, ένα τέλος με πόνο, το διαζύγιο έχει πόνο, αλλά μετά περνάει η διαδικασία του πέθους και το ξεπερνάμε, και οι μικρή και οι μεγάλη. Δείτε το δικό μου προσωπικό παράδειγμα, όσοι είστε εδώ στο κανάλι, το οποίο φυσικά είναι πολύ πιο light παράδειγμα, γιατί ε, στο δεύτερο μου γάμο, ο οποίος τελείωσε πρόσφατα, δεν υπήρχαν παιδιά. Τον πρώτο καιρό ήταν πολύ βαρύ, για μένα τουλάχιστον έτσι όπω το βίωσα. Σιγά σιγά όμω, περνώντα όλα τα στάδια του πένθου, έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω αναρώσει και είμαι καλά ψυχικά και καταφέρ, έχω καταφέρει να είμαι καλά χωρί εκείνο το γάμο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τα καταφέρουμε όλοι μα. Και σα λέω ξανά: Το δικό μου το παράδειγμα είναι light παράδειγμα. Ένα γάμο που έγινε σε μεγάλη ηλικία, στον οποίο δεν υπήρχαν παιδιά. Και από τον οποίο πάλι δυσκολεύτηκα να χωρίσω, που λέτε ότι χωρίζει εύκολο κόσμο. Και δεν το λέω μόνο από το προσωπικό δικό μου παράδειγμα, το μιλάω και από πολλά πολλά άλλα παραδείγματα. Τώρα, μου είπε να μιλήσω ω γονιό. Έχω δύο παιδιά. Για όσου βλέπετε, με βλέπετε για πρώτη φορά, έχω ένα γιο ο οποίο σήμερα, το 2020, το Σεπτέμβριο που μιλάμε, είναι 23 ετών, και μία κόρη η οποία είναι 20 ετών. Όταν χωρίσαμε με τον πατέρα των παιδιών, ο γιο ήταν 4 και η κόρη ήταν 1,5 ετών. Τα δύο παιδιά μου είναι παντελώ διαφορετικά μεταξύ του. Αυτό το γνώριζα από την εγκυμοσύνη. Δεν είχε οποιοδήποτε κοινό στοιχείο η εγκυμοσύνη του γιου μου με την εγκυμοσύνη τη κόρη μου. Δεν έχουν σχεδόν κανένα κοινό στοιχείο στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα τα παιδιά μου και ούτε μοιάζουν και ιδιαίτερα. Φαίνεται ότι την ώρα που γίνεται η σύλληψη, την ώρα που ε, το τυχερό σπέρμα το ζωάριο γονιμοποιεί το τυχερό Άριο, με τον νόμο των πιθανοτήτων μπορεί το κάθε παιδί να πάρει από τον κάθε γονιό ξεχωριστά διαφορετικά πράγματα και να έχει δύο αδέρφια τα οποία ούτε εξωτερικά να μοιάζουν, αλλά ούτε στο χαρακτήρα να μοιάζουν. Ούτε και στι γενετικέ προδιαθέσει, ούτε στην υγεία, ούτε τίποτα. Σα λέω με πάσα βεβαιότητα μέσα από την προσωπική μου πείρα ότι το κάθε παιδί μου ξεχωριστά τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει κατά καιρού, γιατί όλα τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίε στη συναισθηματική του ζωή, στην προσωπική του ζωή. Δεν είναι οι ίδιες μεταξύ τους και περισσότερο έχουν να κάνουν με τα κληρονομικά στοιχεία που έχει πάρει το κάθε παιδί από την κάθε πλευρά της οικογένειας. Και θα έλεγε κανείς ότι ένα παιδί όπως την κόρη μου, η οποία στην ουσία μεγάλωσε χωρίς πατέρα, επειδή τα 18 μηνών όταν χωρίσαμε και ο πατέρας της από τότε που ήταν 3,5 ετών μετακόμισε πίσω στο εξωτερικό από που και προέρχεται, χωρίς πατέρα ουσιαστικά στη ζωή της, η κόρη μου ε, πολλές φορές το έχει συζητήσει αυτό το θέμα και μάλιστα πολλές φορές μιλούσε και σε φίλες μου οι οποίες βρισκόντουσαν σε διαδικασία διαζυγίου και τους έλεγε «Εγώ νιώθω ότι η ζωή μου είναι πολύ καλύτερη που οι γονεί μου δεν τσακώνονται, που οι γονεί μου δεν έχουν προβλήματα, που όταν είμαι με τον πατέρα μου είμαι με τον πατέρα μου και είμαι καλά, όταν είμαι με τη μάνα μου είμαι με τη μάνα μου και είμαι καλά». Χαίρομαι που έχω δύο γονεί που είναι καλά ψυχικά ο καθένα και που ο καθένα ζει τη ζωή του με τον τρόπο που του ταιριάζει και δεν νιώθω ότι μου λείπει το να ήταν οι γονεί μου μαζί. Και μάλιστα στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο φίλοι που έστειλε στην επιστολή σου συστήνω να διαβάσει, αλλά το συστήνω και στου υπόλοιπου, αν δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε, σα απασχολούν τέτοια θέματα. Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά από τι εκδόσει ψυχογειό, έχει κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2017. Στο βιβλίο μου εκείνο λέω και ιστορίε από τα παιδιά μου και ιστορίε άλλων ανθρώπων για περιπτώσει διαζυγίων και για το αν το διαζύγιο βλάπτει τα παιδιά. Και επίση το βιβλίο μου Να μείνω ή να φύγω, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 από τι εκδόσει Ψυχογειό, και εκεί πέρα α, αρκετά κεφάλαια έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα, το θέμα του διαζυγίου και των παιδιών. Αυτό το βίντεο δεν το έκανα για να σα πω χωρίστε για να είναι τα παιδιά σα καλά ψυχικά. Ή χωρίστε για να έχουν τα παιδιά σα ψυχική υγεία και ισορροπία. Αυτό το βίντεο το έκανα για να σα πω ότι το κάθε παιδί φέρνει τη δική του κληρονομιά τη δική του γενετική κληρονομιά, το οποίο, η οποία τον προ, το προδιαθέτει ή όχι για κάποιες ψυχικές διαταραχές. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως γονείς και ως μεγαλύτεροι άνθρωποι στη ζωή ενός παιδιού είναι να του παρέχουμε ένα υγιές περιβάλλον στο οποίο να έχει συναισθηματική υποστήριξη και βοήθεια σε ό,τι αντιμετωπίσει και όχι ένα περιβάλλον προβληματικό, ένα περιβάλλον συγκρουσιακό, ένα περιβάλλον στο οποίο δεν είναι ευτυχισμένο ούτε ο ένα γονιό, ούτε ο άλλο και γενικά συνθήκε που να μην είναι καλέ. Δεν ανησυχώ σε καμία περίπτωση ότι τα βίντεο μου θα προωθήσουν, θα σπρώξουν ή θα εξωθήσουν ανθρώπου να χωρίσουν, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο πράγμα είναι να πάρει ένα άνθρωπο την απόφαση να χωρίσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα. Α μην κρίνουμε του ανθρώπου που έχουν αποφασίσει να χωρίσουν ή του ανθρώπου που βρέθηκαν στην κατάσταση να είναι χωρισμένοι, αυστηρά. Γιατί μπορεί να συμβεί στον καθένα μα. Να ξεκινήσουμε τη ζωή μα με άλλα όνειρα και η ζωή να μα πάρει κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά. Πού βρίσκεται το resilience, η ψυχική ανθεκτικότητα, πού βρίσκεται η δύναμη του κάθε ανθρώπου στο να πιάνει τη ζωή από τα μαλλιά και να, δι, να, δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον εαυτό του, αλλά και στους ανθρώπους που εξαρτούνται από αυτόν και τα παιδιά μας τα ανήλικα εξαρτούνται από εμάς. Τώρα όσον αφορά το εγγονάκι σας, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δει κάποιο ψυχο, παιδοψυχολόγο η κόρη σας και να πάρει και το παιδί στο παιδοψυχολόγο για να, το κατα, κα, να, για να καταπολεμήσουν αυτή τη φοβία που φαίνεται ότι έχει αρχίσει να του δημιουργείται ή το φόβο, δεν ξέρω αν είναι φόβος ή φοβία, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση, από την αρχή, για να μην ταλαιπωρηθεί. Πολύ πιθανό να του περάσει μεγαλώνοντας, αλλά εγώ στη θέση σας θα έκανα κάποιε συναντήσει με έναν παιδοψυχολόγο, ούτω ώστε να πάρω καθοδήγηση ω γονέα για το πώ να διαχειριστώ το παιδί μου. Μην πέφτετε στην παγίδα να θεωρείτε πω τα παιδιά των χωρισμένων γονιών έχουν περισσότερα ψυχολικά προβλήματα από το γονιό που δεν έχουν χωρίσει, ούτε στην παγίδα να θεωρείτε ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει στο γάμο των γονέων του θα έχουν πολλά ψυχολικά προβλήματα, ενώ εκείνα που μεγάλωσαν με έναν γονιό μόνο θα είναι καλύτερα. Και επί τη ευκαιρία, επειδή στην Ελλάδα αυτέ τι μέρε συζητείται Αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, θέλω να πω ορισμένα πράγματα για τη γονική αποξένωση. Η γονική αποξένωση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία μετά από ένα διαζύγιο ή κατά τη διάρκεια ενό συγκρουσιακού διαζυγίου ο ένα από του δύο γονεί τρέφει το παιδί εναντίον του άλλου για να τον εκδικηθεί, για να την εκδικηθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, ναι, υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η γονική αποξένωση προκαλεί ψυχικά τραύματα στα παιδιά και αποτελεί ψυχική κακοποίηση των παιδιών, όχι το διαζύγιο. Η γονική αποξένωση. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα χωρίσει ένα ζευγάρι. Το πρόβλημα είναι πώ θα διαχειριστούμε ένα χωρισμό. Το πρόβλημα είναι αν θα σεβαστούμε τα παιδιά μα σε όλε τι φάσει. Είμαι σε γάμο και έχω παιδιά, σέβομαι τα παιδιά μου και διατηρώ το γάμο υγιή. Είμαι σε γάμο και έχω παιδιά και ο γάμο μου δεν πάει καλά. Σέβομαι τα παιδιά μου, κάνω όλε τι προσπάθειε για να διασώσω το γάμο μου και αν δεν διασώζεται, κάνω ένα αξιοπρεπέ διαζύγιο. Είμαι σε κατάσταση διαζυγίου ή χωρισμού. Σέβομαι τα παιδιά μου και δεν επιβαρύνω τα παιδιά μου με οποιοδήποτε δικό μου θέμα, με οποιοδήποτε δικό μου θυμό, με οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε δικό μου αποθυμένο. Σεβόμαστε τα παιδιά μας, δεν τα παυτώνουμε τα παιδιά μας. Ε, και χαίρομαι για τη φίλη που έχει γράψει το σχόλιο, γιατί λέει ότι το πρώτο ζευγάρι έχει πολύ καλές σχέσεις, άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να μην υπάρχει γονική αποξένωση. Μα, μάλλον δεν υπάρχει και χαίρομαι γι' αυτό. Την αγάπη μου να έχετε όλοι και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και είστε είτε μονογονείς είτε παιδιά χωρισμένων γονιών, μην αφήνετε κανένα να σας βάλει να πιστέψετε ότι το γεγονός ότι χωρίσατε εσείς ή χωρίσαν οι γονείς σας, ότι αυτό είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους. Έχω συναντήσει πολλά παιδιά παντρεμένων γονιών που είναι παλιόπαιδα και πολλά παιδιά χωρισμένων γονιών που είναι ψυχούλες. Εντάξει? Yeah.